Μιχάλης Χριστοδουλίδης σήμερα, ένας ενεργειακός επιθεωρητής με άποψη για το που πάνε τα πράγματα στην κοινωνία. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλημέρα και στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Πριν απ' όλα θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα. Ήρθα από ένα φυσικό ακροατής εκπομπής. Λέει, με αφορμή τα άρθρα που κυκλοφορούν τελευταία για την απαγόρευση λεβίτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ακίνητα, έρχεται χειμώνας. Με το θάρρος της γνώμης μου ως φυσικός και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων, θέλω να σας πω το εξής. Το φυσικό αέριο όταν χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα έχει απόδοση 45%. Αυτό σημαίνει ότι το 45% της θερμότητας χρησιμοποιείται στο φαγητό και το υπόλοιπο 55% χάνεται ως θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρισμό, το ποσοστό αυτό είναι το πολύ 25%. Η ενέργεια που φτάνει στο σπίτι μας έχει απόδοση 30% περίπου, λαμβάνοντας υπόψη της απώλειας μεταφοράς. Στο φαγητό από το μάτι της κουζίνας φτάνει το 20%, με την προϋπόθεση ότι η κατσαρόλα εφάπτεται καλά στο μάτι και το υπόλοιπο 10% είναι απώλειες στο περιβάλλον. Ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί μάτι επαγωγής, η απόδοση δεν θα ξεπεράσει το 25%, αφού και εδώ υπάρχουν μικρότερες 5% απώλειες. Πώς λοιπόν ακούμε τέτοιες αποφάσεις για απαγόρευση λεβίτων φυσικού αερίου ή πετρελαίου? Έχετε μια γνωμή από αυτού? Ναι, η Ελλάδα εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες οι τελευταίες λένε ότι δεν θέλουμε ούτε φυσικό αέριο ούτε πετρέλαιο, κανένα ορυκτό καύσιμο στα πλαίσια της κλιματικής ουδετερότητας και των μηδενικών εκπομπών. Αυτό είναι το αφήγημα. Λοιπόν, οπότε εφόσον υπάρχει αυτό το αφήγημα, τα πάντα που περιστρέφονται γύρω από αυτό αποσύρονται, σταματούν. Καταρχήν, για να ενημερώσω και τους φίλους ακροατές, από 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώθηκε και στην εθνική μας νομοθεσία και στο ΕΣΕΚ, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, από 1η Ιανουαρίου, κύριε Σαχίνη, τώρα δηλαδή σε 3 μήνες, δεν θα πωλείτε καυστήρες ορυκτών καυσίμων, δηλαδή ούτε πετρελαίου, ούτε φυσικού αερίου και ούτε τα ανταλλακτικά. Αν σου χαλάσει, γεια σας. Έμεινες χωρίς καυστήρα. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ότι από 1η Ιανουαρίου όσοι διανοηθούν στα μαγαζιά τους να πουλούν καυστήρες ορυκτών καυσίμων θα τιμωρούνται με κατάσχεση των υλικών και με χρηματικά πρόστιμα. Μισό κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί εδώ ρίξατε βόμβα τώρα. Με συγχωρείτε. Τι έριξα βόμβα? Η συντριπτική πλειοψηφία των πολυκατοικιών στις μεγαλοπόλεις, να μην πάω τώρα στα χωριά, έχουν παλιούς καυστήρες. Πρέπει να τους αλλάξουν δηλαδή. Ναι, πρέπει να αποσυνδεθούν ουσιαστικά. Σου δίνουν μια προθεσμία μέχρι το 2030 να προβεί σε αντικατάσταση καυστήρων. Συγγνώμη, οι καυστήρες, σου λέει, οι ενενεργεία καυστήρες, οι υφιστάμενοι, θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι το 2040. Αλλά αν χαλάσει, μισό, δεν θα πουλούνται. Αν χαλάσει ο καυστήρας και θέλει ανταλλακτικό, μετά θα φτιάξει πατέντα. Τι θα κάνει ο καυστηρατής σου, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Θα κανιβαλίζει από εγκατελειμμένους καυστήρες, μάλλον, κάπως έτσι. Ναι, θα γίνει κανιβαλισμός, προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι υφιστάμενοι καυστήρες θα είναι σε λειτουργική χρήση μέχρι το 2040 και πετρελαίου και φυσικού αέριου. Μετά, διαροπάλου θα απαγορεύεται η χρήση. Γιατί καταρχήν δεν θα υπάρχει πετρέλαιο, δεν θα υπάρχει φυσικό αέριο. Θα μπορούν μόνο να λειτουργούν υβριδικά συστήματα, λέει, αυτά τα οποία έχουν και καυστήρα ορυκτού καυσίμου, δηλαδή φυσικού αερίου, όχι πετρελαίου, που θα επικουρούνται με ηλιοθερμικά συστήματα, δηλαδή συνδυασμός ήλιος και φυσικό αέριο, μόνο αυτά. Επίσης, από 1η Ιανουαρίου του 2030 σταματάει το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως το ξέραμε, και στη θέση του έρχεται ένα πετρέλαιο θέρμανσης, όπου το 30% θα είναι με ανάμιξη με βιοντίζελ, δηλαδή βιοκαύσιμο. Αυτά λένε οι κοινοτικές οδηγίες. Μας. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά, για να συνεχίσω λίγο εδώ, αυτά τα οποία όπου να είναι έρχονται. Καταρχήν, για τα νεόδμητα κτίρια, υποχρεωτικά από 1η-1η του 2028 δεν θα έχουν καυστήρες πετρελαίου και φυσικό αέριο. Υποχρεωτικά δεν θα έχουν, δηλαδή από την αρχή. Θα πας σε αντλία θερμότητας ή σε άλλα συστήματα ΑΠΕ. Τα σπίτια τα καινούρια θα κατασκευάζονται, υποτίθεται, με προδιαγραφές Α+, μέχρι σήμερα ήταν Α. Και λέει ότι όσα υφιστάμενα, αυτό θέλω λίγο να ακούσετε,
είναι στην τελευταία ενεργειακή κλάση, στη Ζ ή στην Ι, ναι, θα πρέπει μέχρι το 2030, ναι, να έχουν ανέβει δύο κλάσεις, δηλαδή να πάνε από τη Ζ στην Ε και από την, από την Ι μάλλον στην Ε και από τη Ζ στη Δ, ή να κάνουν ενεργειακές ανακαινήσεις ώστε να αποδείξουν, βάσει του πιστοποιητικού δηλαδή που θα εκδοθεί, ότι έχουν μείωση κατά 16% της κατανάλωσης. Αλλιώς, λέτε, αν δεν γίνει μέχρι τέλος του 2030, δεν θα μπορεί ούτε να πωληθεί, ούτε να μεταβιβαστεί, ούτε να νοικιαστεί το ακίνητο. Αυτό το πακετάκι των δύο κλάσεων των ενεργοβόρων, από τη μελέτη που έχω κάνει, έχει ένα κόστος από 15.000 ευρώ μέχρι 20 για ένα σπίτι παλιό 100 τετραγωνικών μέτρων. Μισό λεπτό, κύριε Χρυστοδουλίδη, βαλτώσει τα σημαία μας κουζουλάκια. Δηλαδή, όχι, αλλά καλά να πάρουμε ένα, ένα κασμά και να το κατεδαφίσουμε. Μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε ότι έρχεται νέα ενεργειακή κρίση. Αν κλείσουν στενά ορμούς, θα ανέβουν οι τιμές. Θα γονατίσουν οι οικονομίες καλύτερες από τη δικιά μας. Όπως οι Γερμανοί. Ο συνήθις ύποπτος θα την πληρώσει. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και μου λέτε και αυτά επιπλέον. Πάντα βρει ο κόσμος τα λεφτά. Λοιπόν, έλα, εγώ λέω να στείλουν το λογαριασμό στην κυρία Ούρσουλα. Αυτή δεν τα αποφάσισε εκεί με το Ευρωιερατείο στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, απανθρακοποίησης, μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, αυτά έχουν ένα κόστος. Η πράσινη μετάβαση, κύριε Σαχίνη, είναι ακριβώς σπορ. Είναι για τους πλούσιους, δεν για τους φτωχούς. Λέει εδώ ο Νίκος, κύριε Χρυστοδουλίδη, σας παρακαλώ πολύ. Αυτές οι περίφημες αντλίες θερμότητες, μπορείτε να μας πείτε μια κουβέντα, λέει, μια κουβέντα για την απόδοσή τους και τι κόστος εγκατάστασης και χρήσης έχουν. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ είμαι υπέρ της αντλίας θερμότητας. Χρόνια, όχι τώρα. Πόσο μάλλον τώρα που έχει εξελιχθεί τεχνολογικά η αντλία θερμότητας, δίνεις ένα κιλοβάτ ρεύμα και παίρνεις 4 κιλοβάτ θερμική ενέργεια. Δηλαδή 1:4. Παλιά ήταν 1:1. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία θερμότητας, αν την συνδέσεις με τα υφιστάμενα καλοριφέρ του σπιτιού σου, έχεις εξοικονόμηση σε σχέση με τον καυστήρα πετρελαίου έως και 75%. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί που θα πλήρωνες 100 ευρώ για καύσιμα, τώρα θα πληρώνεις μόνο 25. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν το συζητάμε, κόστος... είναι το πιο φθηνό λειτουργικό μέσο θέρμανση. Τελεία και παύλα. Αυτό δεν υπάρχει αφισβήτηση γι' αυτό. Κόστος, πόσο κοστίζει για ένα παλιό σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων, προμήθεια και τοποθέτηση ενώ με το κλειδί στο χέρι, γύρω στα 5 με 5,5 χιλιάρικα. Άρα το προκρίνετε, λέτε 300%. Μάλιστα. Ακούστε τώρα, Φώτης. Επειδή αρχίσατε, λέει, με την ενέργεια που τώρα πλέον έχει πάψει να είναι θέμα που πουλάει για τα δήθεν μεγάλα μίμιε, λες να φταίει η τρομερή επιδότηση του 1,5 λεπτού που πήραμε, γελώ για να μην κλάψω, θέλω να μας πει κάποιος, ένας ενεργειακός επιθεωρητής ή νομικός, τι σημαίνει, και αν είναι ελεύθερος ανταγωνισμός όπως ευαγγελίζονται, ότι έκανε η υπουργάρα για την ενέργεια με τα χρώματα στα τιμολόγια. Τι σημαίνει λοιπόν και πώς λέει το γεγονός ότι όλοι οι πάροχοι, ο Φώτης είναι σε εταιρεία μέσα. Το Φώτης, ναι, είναι, ναι, πλασματικό το όνομα. Τα στοιχεία υπάρχουν. Ναι. Okay. Λοιπόν, όλοι οι πάροχοι στα μπλε σταθερά τιμολόγια έχουν κλειδώσει, ακούστε εδώ, το πάγιο που χρεώνουν κάθε μήνα στα 9,90 ευρώ. Επίσης, σας είχα στείλει πώς ήταν η αύξηση στα πάγια και τις άλλες χρώσεις, που είναι πιο πολλές από το ρεύμα που καίει κάποιος. Θα είχε ενδιαφέρον να βρείτε ένα λογαριασμό ΔΕΗ πριν το διαχωρισμό σε κομμάτια, τότε ΔΕΗ που ήταν ζημιογόνα, γιατί ο πρόεδρος της και καλεσμένος πολλές φορές, ο κ. Παναγιωτάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε αιτήσει αμοιβή 50.000 ευρώ και τώρα ο ΣΕΟ μόνο της ΔΕΗ έχει 300.000 με πτυχία αμφισβητούμενα και βάλε πώς ακόμα παίρνουν οι υπόλοιποι χαρτογιακάδες. Αλλά ξέχασα, τώρα έχουμε ανταγωνισμό και συμβησή, ε. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Φώτης. Να, λοιπόν, κύριε Σαχίνη, δώστε μου 3 λεπτά. Παρακαλώ. Για να πούμε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η ενεργειακή αλήθεια σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι μια Κολομβία των Βαλκανίων. Εδώ αποφασίστηκε η Ελλάδα να μπει στο χρηματιστήριο ενέργειας, να εντάξει την ηλεκτρική ενέργεια από το 2016-17 επί ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ αυτό το θεσμικό target model στην Ελλάδα, και επειδή τότε ήταν φτηνό το καύσιμο, το φυσικό αέριο που έρεε άφθονο από τη Ρωσία, είχε 5 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και ούτε ενεργοποιούνταν ρήτρες αναπροσαρμογής, ούτε ορονακατέβατα κέρδη, και όλοι ήμασταν μια χαρά χαρούμενοι. Όταν όμως ήρθε η ενεργειακή κρίση, εκεί φάνηκε η αδυναμία αυτού του μοντέλου τιμολόγησης της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, που συνδέεται
άμεσα ως pricing reference με την τιμή του φυσικού αερίου, τη χρηματιστηριακή εννοώ τιμή του φυσικού αερίου, στον κόμμα της Ολλανδίας. Εκεί ξεγυμνώθηκαν οι πάντες. Άρα, λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Το χρηματιστήριο ενέργειας στην ενεργειακή Κολομβία των Βαλκανίων δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, το Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Δανία κτλ. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς έχουμε φτιάξει ένα κλειστό μαγαζάκι και το ονομάσαμε χρηματιστήριο ενέργειας, όπου παίζουν 5-10 παίχτες οι γνωστοί, παίζουν την μπάλα του καρτέλ. Και έτσι λοιπόν όλοι είναι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, άρα όταν περνάνε σκόπιμα όλη την ενέργεια μέσα από το χρηματιστήριο εδώ στη χώρα αυτή, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης περνάνε το 20% και το άλλο 80% γίνεται με συμβόλαια προθεσμιακά με κλειδωμένες τιμές για 3-4-5 χρόνια, καταλαβαίνετε τι πάρτι εσχροκέρδειας γίνεται. Εδώ δεν λειτουργεί ούτε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Συγγνώμη που είμαι λίγο χυμαρός, αλλά πρέπει να τα λέμε όλα. Εδώ μιλάμε ότι πίσω από τα μάτια μας γίνεται το παιχνίδι, δηλαδή έρχεται η ίδια η εκτελεστική εξουσία, ο ίδιος ο υπουργός και λέει: για μένα η κόκκινη γραμμή, παιδιά, για την τιμή του ρεύματος είναι τα 15 λεπτά. Τι λέρε μεγάλε. Από πού το βρήκες εσύ που βγαίνεις και περνάς ένα μήνυμα, υποτίθεται στην αγορά, ότι ξέρετε κάτι, πηγαίνετε μέχρι τα 15 λεπτά. Δηλαδή ουσιαστικά έχει θεσμοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση ένα άτυπο ανώτερο πλαφόν των 15 λεπτών. Άρα πώς θα κατέβει η τιμή? Πολύ, πολύ λογικό. Θέλω να μου πείτε. Και... πώς θα κατέβει η τιμή? Έχετε δίκιο. Τι να σας πω, κύριε Χριστοδουλίδη, άμα τα λέει ο ενεργειακός επιθεωρητής αυτά, μάλλον για οικονομία κλίμακας μιλάνε εδώ, ο λίγων. Λέει εδώ ένας φίλος. Κύριε Χριστοδουλίδη, με αυτό το γενικευμένο στη μέση και ευρύτερη Ανατολή, θεωρείτε ότι τα καύσιμα δεν θα πάρουν την ανιούσα στην παρούσα φάση και πώς θα αντέξουν οι οικονομίες και κυρίως τα φτωχά νοικοκυριά? Λοιπόν, πάντως, εγώ δεν θα επικαλεστώ ούτε τον Economist ούτε τον Bloomberg, τα οποία διαβάζουμε όλοι μας. Εάν κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δηλαδή υπάρχει μια γενικευμένη κλιμάκωση και εμπλακούν όχι μόνο το Ιράν, το Ισραήλ, αλλά η Σουδανική Αραβία, τα Εμιράτα, μπλα μπλα και όλα αυτά, συν το ρωσοκρανικό μέτωπο, να ξέρετε, η τιμή του βαρελιού θα ξεπεράσει τα 150 δολάρια. Που σημαίνει ότι η ενεργειακή κρίση του 2022, που δεν τα είχαμε αυτά, θα φαίνεται παιδική χαρά. Αισθάνεστε ότι μπορεί να την επικαλεστούν και την παρούσα κρίση για άνοδο των τιμών? Εννοείται. Τα πάντα επικαλούνται. Εδώ ο κύριος Κυλακάκης το καλοκαίρι που έφτανε στα ύψη η μεγαβατόρα, θυμάστε, 800 ευρώ, 900 ευρώ, 1000 μόνο ευρώ. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, ναι. Είχε επικαλεστεί την ρωσοκρανική κρίση και έρχεται η κυρία Φόντερ Λάιντ, γελάω τώρα, και του λέει, τι λες βρε Καραγκιόζη, ποια ενεργειακή κρίση? Κοίταξε εκεί πέρα να ελέγξεις τα καρτέλη των ομίλων σου, του λέει, και να βάλεις μια τάξη στο μαγαζί σου. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε η Φόντερ Λάιντ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε διαβάσει τις απαντήσεις. Βεβαίως, και τις επιστολές. Βεβαίως. Λέει εδώ ο Νίκος, καλά το λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, 5.000 ευρώ, αλλά η ενεργειακή αναβάθμιση παλιάς κατοικίας πρέπει να προσθεθεί στην αντλία θερμότητας. Αλλιώς δεν έχουμε κανένα κέρδος. Αυτό δεν μας το παίρνει. Ναι. Ναι, όχι, εννοείται. Εγώ σας είπα 15-20 χιλιάρικα θέλει η αναβάθμιση ενός ενεργοβόρου. Πού θα τα βρει ο έρμος, ο παντέρμος? Πού θα τα βρει ο έρμος και ο παντέρμος, μπορείτε να μου πείτε? Πού θα τα βρει? Υποτίθεται εδώ η Αγία Κυβέρνηση, κύριε Σαχίνη, λέει ότι τώρα θα τρέξουν 3-4 εξοικονομώ προγράμματα. Ναι. Ο κόσμος να κάνει αιτήσεις, να μπουν σε αυτά τα προγράμματα τα επιδοτούμενα, μπλα μπλα μπλα. Εγώ, σαν ενεργειακός επιδοτής, αν μου επιτρέπετε, που έχω τη δεκαετή εμπειρία σε αυτό το χώρο, δεν παίρνω ούτε ένα πελάτη πια. Ούτε ένα. Διότι είναι μια γραφειοκρατική ταλαιπωρία που οι μισοί μου πελάτες εγκατέλειψαν. Α, τόσο καλά. Για ποιο λόγο να το κάνω? Σωστά. Επανήρθω, Φώτης. Θέλω να σας πω κάτι, λέει, ακούγοντάς σας. Πριν τη δήθεν κρίση, όλοι οι πάροχοι είχαν στα συμβόλαιά τους
όριο χρέωσης ρήτρας, δηλαδή είχαν όριο, για παράδειγμα τα 65 ευρώ τη μεγαβατόρα, και αν ξεπερνούσε αυτή, σου χρέωνε τη διαφορά. Είχε όμως και κατώτατο όριο, 25 ευρώ τη μεγαβατόρα, που αν πήγαινε κάτω από αυτό, σε πίστωνε γιατί το αγόραζε πιο φθηνό. Από όσο είχε υπολογίσει για να στο χρεώσει. Ναι, θεωρητικά ισχύει και με τον αλγόριθμο. Αυτός ο όρος χάθηκε. Ακούστε, κύριε Χριστοκουλίδη, ακούστε λίγο τι λέει, γιατί ο άνθρωπος δουλεύει σε μία από αυτές τις εταιρείες. Ναι. Ο όρος όλος περιέργως αυτός χάθηκε από όλα τα συμβόλα. Τυχαία, Εννοείται. Ενώ ο μηχανισμός διακύμανσης, έτσι λέγεται, που ενσωματώνεται στα πράσινα τιμολόγια, προβλέπει ότι οι υπάροχοι πρέπει να δίνουν κάποιους συντελεστές ανώτατο και κατώτατο όριο που ενεργοποιείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, ώστε όταν είναι κάτω από το κατώτατο όριο να πιστώνεται πίσω στο λογαριασμό χρήματα, ενώ όταν είναι πάνω από το ανώτατο όριο να πληρώνεις παραπάνω. Αυτό έχει βγει μόνο το παραπάνω, το ανώτατο. Το κατώτατο, γεια σας. Το Φαγιολίκος. Λοιπόν, επειδή είστε θετικός άνθρωπος, το έχω ξαναπεί αυτό, θέλω να κλείσουμε με μια παρέμβαση του Τάσου που τη βρίσκω έξυπνη. Δεν θέλουν, λέει, τα ορυκτά, κύριε Χριστοδουλίδη. Ωραία. Ξέρουμε όμως ότι ένα στρέμμα δίνει ένα τόνο άνυδρη αλκοόλη που είναι απόλυτα συμβατή με όλους τους κινητήρες. 3 τόνους λίπασμα βιολογικό, το καλύτερο, και 4 τόνους πέλετ. Η άνυδρη αλκοόλη, όταν καίγεται, δεν αφήνει καθόλου διοξίδιο και αφήνει και νεράκι, έτσι λέει η επιστήμη. Με μόλις το 5% των υπαρχόντων φωτοβολταϊκών, τα υπόλοιπα τα πετάμε κιόλας. Μπορούμε να κάνουμε άπειρη απόσταξη αλκοόλης τζάμπα με τα πάνελ. Αυτά είναι γνωστά εδώ και 100 χρόνια. Δεν λέω εξυπνάδα δικιά μου. Όμως είναι δυνατόν να αφήσουν την ενέργεια στην αγροτική παραγωγή? Τι θα κάνουν οι πετρελαϊκές? Δολοφόνοι θα γίνουν στη Μέση Ανατολή? Ήταν ρητορικό το ερώτημα, έδωσε την απάντηση ο ακροατής σας. Εγώ έχω κάνει ολόκληρη μελέτη, την οποία έχω δημοσιεύσει, που τελικά οι τελευταίες κυβερνήσεις προσπαθούν και επιδοτούν, κάνουν επενδύσεις μόνο σε αιωλικά και φωτοβολταϊκά, λες και μόνο αυτές είναι οι πράσινες και καθαρές μορφές ενέργειας, και ξεχνάνε καλή ώρα, όπως είπε ο ακροατής, τη βιομάζα, τις γεωργικές καλλιέργειες, τα υπολείμματα από τη γεωργική καλλιέργεια, όπου στην Ελλάδα είναι μόνο η αξιοποίηση αυτών, προσέξτε, που είναι χιλιάδες τόνοι, 0,7%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 11,6. Λοιπόν, άρα, αφόσον δεν αξιοποιούμε την υπολοιματική γεωργική βιομάζα για να αυξηθεί και το εισόδημα του αγρότη, αλλά και να απεξαρτηθούμε και από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Καλά, είναι άχρηστη η αγροτική βιομάζα, όπως και τα δάση που είπε και ο άλλος χθες. Ένα άχρηστο δάσος σας καεί. Θέλω να κλείσουμε... Ένα άχρηστο παρθένο δάσος. Παρθένο, είπε και ο άλλος. Στην πανέμορφη ορεινή Κορινθία. Δεν είναι μόνο γραφειοκρατική, λέει ο Νίκος, ταλαιπωρία, αλλά κάθε φορά, όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, που ανακοινώνεται ένα εξοικονομώ, πείτε του, οι τιμές στην αγορά εκτοξεύονται κατά ένα περίεργο τρόπο. Θα το έλεγα και αυτό αν είχα λίγο χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ένα εξοικονομώ, ενώ ένα εννιάρι κλιματιστικό 9.000 BTU μπορεί να κάνει 400-500 ευρώ, την άλλη μέρα το πρωί όλοι τα πηγαίνουν στα 700 και στα 800 ευρώ. Δηλαδή, αυξάνονται τόσο πολύ οι τιμές που πραγματικά δεν έχει τη διαφορά του ποσοστού συμμετοχής σου να καλύψεις αυτό που σου μένει. Και λες, άντε γεια. Δηλαδή δεν συμφέρει να πας με εξοικονόμο, συμφέρει να πας γιοταχή πια. Θέλω, πριν κλείσουμε, να τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Μία εκτίμησή σας για την χειμερινή περίοδο που ξεκινά, γιατί ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμα σε λίγο καιρό. Μία εκτίμηση, τα βλέπετε ακόμη χειρότερα να έρχονται τα πράγματα? Λοιπόν, κοιτάξτε, από δύο πράγματα θα εξαρτηθούν αν θα είναι χειρότερα ή καλύτερα. Αν έχουμε βαρύτερο χειμώνα σε σχέση με τον προηγούμενο που ήταν ήπιος, ήταν καλοκαίρι ο χειμώνας που περάσαμε, μιλάμε ούτε το 50% της κατανάλωσης σε καύσιμα δεν χρησιμοποιήσαμε για τη θέρμανση, και εάν δεν υπάρξει ένας μεγάλος γεωπολιτικός, μια μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, κάποιος πόλεμος που θα ξεσηκώσει τα πάντα, και έτσι και φτάσουν μετά οι τιμές στα ύψη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κλάφτα χαράλαμπε. Οι τιμές, δηλαδή τα 15 λεπτά, θα φαντάζουν τσάμπα. Θα πάνε πάνω από 30-40 λεπτά. Μάλιστα. Αν δεν συμβούν αυτά τα δύο, με τα γνωστά προβλήματα που έχουμε, τα οποία είναι το προβληματικό χρηματιστήριο, οι προβληματικές υποδομές, οι μη διασυνδέσεις, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη, τα μη αποθηκευτικά συστήματα, όλα αυτά,
θα κρατηθούν περίπου σε αυτά τα επίπεδα που μιλάμε και σήμερα. Δηλαδή λίγο φθηνότερα ακριβά, αλλά λίγο φθηνότερα από το ακριβό ακριβότερο. Μάλιστα, ναι, καταλάβα. Αυτό. Πάντως η άνυδρη αλκοόλικη μελέτη που είπατε έχει ανοίξει κουβέντα εδώ. Λέει ο Ηλίας, πείτε λίγο στον κύριο Χριστοδουλίδη, τον εξαιρετικό κύριο Χριστοδουλίδη, ότι υπάρχει μελέτη, μόνο το 7% των χωραφιών της χώρας καλύπτει το 100% τις ενεργειακές ανάγκες. Αλλά πρέπει να στηρίξει τον πρώτο... Εγώ ήξερα ότι ήταν το 11, αλλά εντάξει. Ακόμα και το 11 να ήταν, καταλαβαίνετε πόσο τεράστια θα είναι η συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Τεράστια δηλαδή. Όμως δεν το αγγίζει κανείς. Ο κύριος Σκυλακάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο από καθαρή πράσινη ενέργεια, μόνο αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Γεμίσαμε τα λαγκάδια και τα βουνά, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει πολύ ακριβά το τζάμπα ήλιο και το τζάμπα άνεμο. Ναι. Αυτό. Καλά, μην λέτε μόνο τον κύριο Σκυλακάκη, γιατί άμα δείτε και τα κόμματα που έχουν. Αυτό, γιατί αυτό είναι η κυβέρνηση. Σωστά, αλλά άμα δείτε και τα κόμματα που έχουν τις εσωκομματικές και τις πράσινες ατζέντες, μην νομίζετε ότι λένε κάτι διαφορετικό. Όλοι copy-paste είναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ μια από τα ίδια, σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.